Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα τηλεδιάλεξη του μαθήματος Συστήματα και Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Αρινό Εξάμηνο 2020. Λόγω των καταστάσεων συνεχίζουμε διαδικτυακά έως το τέλος του εξαμήνου. Είμαστε στην 11η εβδομάδα, άρα έχουμε άλλες 2 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με επιτυχία η διδασκαλία των 13 εβδομάδων διδασκαλίας, όπως απαιτούνται. Πριν ξεκινήσουμε, μπορούμε να δούμε κάποια θέματα στο chat που σας απασχολούν. Για παράδειγμα, έλαβα ένα μήνυμα με τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων σας. Λοιπόν, ακόμα δεν έχω λάβει τις τελικές αποφάσεις. Σήμερα είχαμε μια συνέλευση στο τμήμα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε 11 η ώρα και τέλειωσε πριν από λίγα λεπτά. Έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις. Πάντως, μία άποψη που φαίνεται ότι εγώ θα ακολουθήσω είναι συνδυασμός προφορικής εξέτασης με δυνατότητα exams. Αυτό για το θεωρητικό κομμάτι. Για το εργαστηριακό, ξέρετε τη διαδικασία, υπάρχουν εξετάσεις τύπου MPS και η ασκήση που παραδίδεται, οπότε ο βαθμός του εργαστηρίου θα βγει με αυτήν τη διαδικασία. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Κάνω share την οθόνη μου. Share screen. Ok. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε ασχοληθεί για την χρονοδρομολόγηση των διεργασιών σε επεξεργαστές. Και γενικότερα, όταν έχουμε διάφορα μοντέλα καθυστέρησης και χρονοδρομολόγησης. Ας δούμε λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει. Καταρχήν είναι σημαντικό το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης, γιατί έχουμε πια πολυπύρινα συστήματα, πολλά cores, πολλά threads, ενδεχομένως πολλά διαφορετικά ίσως υπολογιστικά συστήματα, πολλοί υπολογιστές. Άρα θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος της χρονοδρομολόγησης των διεργασιών, δηλαδή τι θα εκτελεστεί σε ποιον επεξεργαστή. Κατά διαστήματα, καθώς σας μιλάω για τη διάλεξη, θα απαντάω και ερωτήματα που λαμβάνω. Για παράδειγμα, σχετικά με την εξεταστική επιτυχία, φαίνεται να υπάρχει μια άποψη ενδεχομένως να μην γίνει εξεταστική επιτυχία. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι κάθε φορά απόφαση του τμήματος. Βέβαια, δεν έχει λάβει κάποια απόφαση στο τμήμα ακόμα. Κάθε φορά λάμβανε μια απόφαση ότι θα δημιουργούνταν εξεταστική επιπτυχίο. Αυτή τη φορά δεν έχει ληφθεί ακόμα τέτοια απόφαση. Ίσως ακούστηκε ενδεχομένως να μην ληφθεί αυτή η απόφαση για λόγους COVID. Δεν είναι σίγουρο λοιπόν αν θα γίνει επιπτυχίο αυτή την εξεταστική. Που σημαίνει ότι αν δεν γίνει η επιπτυχίο εξεταστική, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε μαθήματα χειμερινού εξαμήνου. Αυτό όμως ακόμα συζητιέται, δεν έχει πάρθει κάποια, δεν είναι κάποια ελλειμμένη απόφαση. Άρα το κοιτάμε. Χρονοδρομολόγηση διεργασιών σε επεξεργαστές. Πλεονεκτήματα σχετικά με τις στατικές μεθόδους χρονοδρομολόγησης. Υπενθυμίζω, είχαμε δει στατικές και δυναμικές. Στατικές σημαίνει από πριν έχουμε λάβει όλες τις αποφάσεις το πού θα εκτελεστεί κάθε διεργασία. Ενώ για τις δυναμικές τεχνικές λαμβάνεται απόφαση κατά το χρόνο εκτέλεσης. Μειονεκτήματα των στατικών μεθόδων είναι η μη εξισορρόπηση του φόρτου λειτουργίας. Μειονεκτήματα των δυναμικών μεθόδων σπαταλούν τον χρόνο εκτέλεσης για να αποφασίσουν εκείνη τη στιγμή τις αναθέσεις. Σχετικά με το Free Eye Exams που μόλις έλαβα άλλη ερώτηση, αν γίνει η εξέταση μέσω Eye Exams, δεν θα μπορέσω να σας δώσω κωδικούς, γιατί θα είναι ένας τρόπος κάποιος ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει μη θεμητό τρόπο για να καταγράψει κάπου όλες τις σωστές απαντήσεις και ερωτήσεις και να μπορέσει να λάβει 100% γιατί η τελική εξέταση δεν θα γίνει σε χώρους ελεγχόμενους.
Άρα, σε περίπτωση που γίνει εξέταση iExams, δεν θα δοθούν κώδικοι για ελεύθερη εξέταση. Δετερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Ένα από τα μοντέλα είναι το δετερμινιστικό χρόνο με, όπως είδαμε, μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Δηλαδή, η αποστολή δεδομένων από μια διεργασία σε μια άλλη, που βρίσκεται λοιπόν σε άλλον επεξεργαστή, δεν εγκυμονεί κάποια καθυστέρηση. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Και αυτό γιατί γίνεται? Για λόγους απλότητας. Είναι πολύ απλό αυτό το μοντέλο. Και χρησιμοποιείται ως βάση. Δηλαδή, ξεκινάμε από αυτό και αν το καταλάβουμε, μπορούμε να δούμε τα επόμενα μοντέλα. Άρα, είναι δετερμινιστική μέθοδος. Σημαίνει deterministic. Είναι από το αγγλικό deterministic. Δηλαδή, είναι γνωστός, είναι σταθερός, είναι πλήρως καθορισμένος ο χρόνος εκτέλεσης κάθε διεργασίας. Γι' αυτό είναι deterministic. Καθοριστικό, έχει καθοριστεί. Βέβαια, στην πράξη δεν ισχύει πάντα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί μια διεργασία να απαιτήσει παραπάνω χρόνο εκτέλεσης ή λιγότερο. Σχετικά με τη χρονοδρομολόγηση σε επεξεργαστές, να σας δώσω μια γενική αρχή. Είναι η εξής. Σε περίπτωση που μια διεργασία εκτελείται στον ίδιο επεξεργαστή με μια άλλη διεργασία, τότε η αποστολή δεδομένων από την πρώτη διεργασία στη δεύτερη, που εκτελείται στον ίδιο επεξεργαστή, έχει πάντα μηδενικό χρόνο καθυστέρησης. Σε περίπτωση όμως που μια διεργασία εκτελείται σε έναν άλφα επεξεργαστή, μια άλλη διεργασία σε έναν β' επεξεργαστή και απαιτηθεί η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο διεργασίες, τότε έχουμε μια καθυστέρηση, που είναι η καθυστέρηση επικοινωνίας των δύο επεξεργαστών. Υπενθυμίζω από την αρχή τεχνολογική υπολογιστών, είχαμε δει ότι οι επεξεργαστές συνδέονται μέσω αποκλειστικών διάβλων, που είναι γνωστοί ως Quick Path Interconnects και το καθεξής. Εδώ κοιτάμε βέβαια δετερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας και καθυστέρησης. Δηλαδή, ο χρόνος δεν επηρεάζεται από τον εκτελείτε στον έναν επεξεργαστή ή στον διπλανό ή σε κάποιον άλλον και υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων. Για να καταλάβουμε τη σημασία του συνδυασμού ανάθεσης και χρονοδρομολόγησης, ακόμα και στην απλή αυτή περίπτωση, ας θεωρήσουμε αυτό τον αλγόριθμο. Βλέπουμε λοιπόν το γράφημα. Το γράφημα εκτέλεσης. Αυτό είναι ένα CF graph, δηλαδή control flow graph. Ένα γράφημα ροής ελέγχου που δείχνει η κάθε διεργασία που συνδέεται, που στέλνει δεδομένα. Και μπορούμε να το δούμε και από την αντίστροφη οπτική γωνία, μια διεργασία από πού δέχεται δεδομένα. Η εργασία 1 έχει εκτιμόμενο χρόνο εκτέλεσης 100. Είναι δετερμινιστικό μοντέλο. Είναι καθορισμένος ο χρόνος εκτέλεσης. Η ε1 τροφοδοτεί τις διεργασίες ε2, ε3, ε4 και ε5. Και στη συνέχεια αυτές οι τέσσερις εργασίες τροφοδοτούν με δεδομένα την εργασία ε6. Από αυτό το γράφημα βρίσκουμε τις εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, βρίσκουμε ότι η ε6 έχει εξάρτηση από την ε2. Εξαρτάται από την ε2. Εξαρτάται την ε3 και από την ε4 και την ε5. Αν δεν λάβει τα δεδομένα από αυτές τις εργασίες, δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει να λάβει τα δεδομένα από όλες τις διεργασίες, όχι να λάβει μερικά δεδομένα. Δεν μπορεί να λάβει μόνο από την ε2 και να συνεχίσει το έργο της. Πρέπει και από τις τέσσερις εργασίες. Και η ε1, για παράδειγμα, δεν έχει εξαρτήσεις, παρά μόνο δίνει δεδομένα. Έχοντας λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να είναι και κάποιο πρόβλημα εξέτασης, καλείστε να υλοποιήσετε μια χρονοδρομολόγηση σε έναν αριθμό επεξεργαστών. Μπορεί να είναι 1, 2, 3, 8. Ας δούμε πώς θα το υλοποιούσαμε, για παράδειγμα, αν είχαμε 3 επεξεργαστές. Έστω ότι έχουμε 3 επεξεργαστές, P1, P2 και P3, από το processor 1, 2, 3. Σε μια ίσως απλοϊκή χρονοδρομολόγηση ή μια χρονοδρομολόγηση χωρίς πολλή σκέψη, στον επεξεργαστή P1 τοποθετούμε την εργασία ε1. Οι άλλες εργασίες δεν μπορούν να τοποθετηθούν ούτε στο πεδίο ούτε στο P3, γιατί όλες οι υπόλοιπες εργασίες έχουν εξάρτηση από την ε1. Κάποια στιγμή ολοκληρώνεται η ε1.
Οπότε θα ολοκληρωθεί τη χρονική στιγμή 100, γιατί 100 μονάδες χρόνου, σύμφωνα με το δετερμινιστικό μοντέλο, απέτησε η συγκεκριμένη εργασία. Άρα στο σημείο... που ολοκληρώνεται ε1, να ανοίξω το annotate για να το βλέπουμε καλύτερα. Στο σημείο λοιπόν αυτό, το ε1 που έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια εργασία μπορεί να εκτελεστεί. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτελεστεί είτε η ε2, γιατί η ε2 έχει καλυμμένες τις εξαρτήσεις της, άρα είναι πια στην λίστα των ready to run, έτοιμες εργασίες προς εκτέλεση. Η ε2, ε3, ε4, ε5. Κάποια από αυτές πρέπει να επιλεχθεί. Έστω λοιπόν επιλέγεται χωρίς πολλή σκέψη ε2. Επιλέγεται λοιπόν η ε2. Στη χρονική στιγμή 100 επιλέγεται η ε2. Okay. Έχουμε και άλλους επεξεργαστές. Κοιτάμε και τους άλλους επεξεργαστές αν μπορούμε να χρονοδρομολογήσουμε κάτι. Από τις υπόλοιπες εργασίες βλέπουμε η ε2 πια έχει χρονοδρομολογηθεί. ε3. Μπορεί και ε3, ναι. Είναι και η ε3 στη λίστα των ready to run, άρα και η ε3 μπορεί να χρονοδρομολογηθεί και η ε4 και η ε5. Έστω επιλέγουμε την, όπως λέμε εδώ, ε4. Άρα τη χρονική στιγμή 100 μονάδων χρόνου τοποθετείται η ε4, τη βλέπουμε, νάτι, η οποία βέβαια κρατάει από 100 συν 200 χρόνους 300, φτάνει μέχρι το 300. Okay. Η επόμενη εργασία που μπορούμε να χρονοδρομολογήσουμε, βλέπουμε ότι έχουμε και ένα επεξεργαστή P3, είναι είτε η ε3 είτε η ε5. Έστω επιλέγεται η ε5. Δεν εξετάζουμε τώρα αν είναι το βέλτιστο ή όχι. Επιλέγουμε μία random χρονοδρομολόγηση. Τοποθετούμε την ε5 στο 100. Έχει απέτηση για 300 χρόνους ή 300 μονάδες χρόνου. Άρα από το 100 συν 300 πάει στο 300. Ωραία. Και έχουμε την πρόοδο του χρόνου και κάποια στιγμή η ε2 ολοκληρώνεται. Τη χρονική στιγμή 200. Γιατί 200 ξεκίνησε στο 100, είχε απέτηση για 100 χρόνους, έφτασε στο 200. Βλέπουμε ποιες εργασίες είναι έτοιμες για χρονοδρομολόγηση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει, έχουμε από εργασίες την ε6 και την ε3. Ναι, αλλά η ε6 απαιτεί δεδομένα που δεν έχουν έρθει ακόμα. Έχει εξαρτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Άρα, δεν μπορούμε να επιλέξουμε την ε6, πια μπορούμε να επιλέξουμε μόνο ε3. Αναγκαστικά βάζουμε την ε3. Η χρονική στιγμή 200 βάζουμε την ε3, έχει μονάδες εκτέλεσης 400, άρα 200 σε 400 φτάνει στο 600. Οι άλλες εργασίες ολοκληρώνουν το έργο τους. Η μεν εργασία ε4 ολοκληρώνεται τη χρονική στιγμή 300 και μετά παραμένει idle. Ο επεξεργαστής π2, π3 ολοκληρώνει τη χρονική στιγμή 400 και μετά παραμένει idle. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει η ε6, γιατί έχει εξάρτηση από την ε3 που ακόμα δεν έχει στείλει δεδομένα. Άρα, όταν θα τελειώσει και ε3, τη χρονική στιγμή 600, τότε μπορεί να χρονοδρομολογηθεί η ε6, είτε στον πρώτο επεξεργαστή, είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο. Συνολικά, με αυτό το σχήμα χρονοδρομολόγησης, με αυτές τις αποφάσεις που πήρε ο αλγόριθμος, βλέπουμε ότι για να ικανοποιηθεί αυτό το job, που αποτελείται από πολλές εργασίες, θέλουμε 700 μονάδες χρόνου. Γιατί τη χρονική στιγμή που θα εξαχθούν τα αποτελέσματα από την ε6 θα είναι η χρονική στιγμή 700. Βλέπουμε λοιπόν αυτό εδώ ένα αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης. Μπορούμε άραγε να σκεφτούμε έναν άλλο τρόπο, έναν τρόπο που να έχει ως συνέπεια να μειωθεί ο συνολικός χρόνος χρονοδρομολόγησης. Και όμως, ναι, μπορούμε. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι. Αυτούς τους αλγορίθμους τους είχαμε δει και στα λειτουργικά συστήματα, κάποιους από αυτούς. Για παράδειγμα, εδώ παρουσιάζεται ένας άλλος τρόπος χρονοδρομολόγησης. Δηλαδή, βλέπετε ότι η ε3
την τοποθετούμε στον επεξεργαστή P3. Δηλαδή δεν περιμένουμε να την βάλουμε στον P1. Δηλαδή την άλλη φορά την E3 την είχαμε βάλει στο σημείο που τέλειωνε η εργασία 2. Δεν το βάζουμε εδώ πέρα, το βάζουμε κατευθείαν επειδή βλέπουμε ότι είναι πολλές μονάδες χρόνου στον P3. Οπότε ο επεξεργαστής P1 εκτελεί το E2 και το E4 και κάποια στιγμή που ολοκληρώνεται η εργασία E3, οι άλλες έχουν ολοκληρωθεί πριν, έχουν ετοιμάσει τα δεδομένα που στέλνουν στην E6, μπορεί να ξεκινήσει E6, άρα φτάνουμε σε συνολικό χρόνο, χρονοδρομολόγηση 600. Το ιδανικό πόσο θα ήτανε? Θέλει κανείς να μου πει στα επόμενα δευτερόλεπτα, αν είχαμε αυτές τις εργασίες χωρίς εξαρτήσεις, πόσο θα ήταν ο βέλτιστος χρόνος? Θα μπορούσα να σας το πω εγώ ως εξής. Μπορούμε να πάμε, να σβήσω λίγο όμως αυτές εδώ, τις annotation σημειώσεις. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε συνολικά πόσες μονάδες έχουμε, 100, συν 100, 200, συν 400, 600, συν 200, 800, 1100 και το 100, 1200. Έχουμε λοιπόν συνολικά 1200 μονάδες. Άρα αν υποθέσουμε ότι μπορούσαμε να τα εκτελέσουμε όλα στους επεξεργαστές, σε τρεις επεξεργαστές, 1200 δια 3, 400. Άρα στην ιδανική περίπτωση, όπου θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τα εκτελέσουμε και τις ίδιες εργασίες παράλληλα, γιατί τώρα κοιτούσαμε η κάθε εργασία σε ένα επεξεργαστή, αλλά αν π.χ. το βάζαμε με MPI και εκμεταλλευόμασταν στην ίδια εργασία ταυτόχρονα πολλούς επεξεργαστές, θα μπορούσαμε να το φτάσουμε 400. Άρα η ιδανική περίπτωση για μας είναι το 400. Γι' αυτό το πρόβλημα, 400 μονάδες χρόνου. Και πώς θα ήταν? Βασικά θα βλέπαμε ότι θα είχε γεμάτα κουτιά, δηλαδή αυτά θα ήταν τα τρία γεμάτα κουτιά. Το άσπρο, δηλαδή θα ήταν αυτά τα κουτιά, τα τρία άσπρα, εδώ θα ήταν 400. Και δεν θα είχε καθόλου γκρίζα περιοχή. Δεν θα υπήρχε ούτε ένα τέτοιο κομμάτι, ούτε ένα τετράγωνο γκρίζας περιοχής, που η γκρίζα περιοχή σημαίνει ανεκμετάλλευτος χρόνος, idle χρόνος. Τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να πει, ναι, αλλά εδώ πέρα η ε1 εργασία έχει κάποιες εξαρτήσεις που δίνει στις άλλες εργασίες. Πώς γίνεται παράλληλα να γίνεται ε1 και ε2? Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αλγοριθμικών μετασχηματισμών και συγκεκριμένα σας το είχα δείξει στο αρχείο Dasynchronous Parallelization Tips που είχα δείξει στην 5η έκτη διάλεξη, όπου μπορούμε να κάνουμε pipeline και μάλιστα software pipeline, διασωλήνωση σε επίπεδο λογισμικού με τη χρήση του αλγοριθμικού μετασχηματισμού και του software pipeline αλλά και του loop unrolling. Δηλαδή μπορούμε, ενώ δημιουργούμε κάποια δεδομένα, να τα στέλνουμε. Τώρα η ε1 εργασία τη βλέπουμε σαν ένα ενιαίο κουτί, δηλαδή κάποια στιγμή ξεκινάει, κάποια στιγμή βγάζει έξω τα αποτελέσματα. Ίσως αυτό που βγάζει τα αποτελέσματα να το σημειώσω με ένα τετράγωνο, με ένα βελάκι. Αν όμως δημιουργούσαμε τα δεδομένα και μετά δημιουργούσαμε, ας πούμε, για την πρώτη επανάληψη, τα στέλναμε τα δεδομένα, βάζω εδώ, τα στέλνουμε τα δεδομένα για την πρώτη επανάληψη, δημιουργούμε τα δεδομένα για τη δεύτερη επανάληψη, τα στέλνουμε τα δεδομένα για τη δεύτερη επανάληψη, δημιουργούμε τα δεδομένα για την τρίτη επανάληψη και ούτω καθεξής και τα στέλνουμε μετά. Δηλαδή βλέπετε ότι έχω κάνει ένα interleaving. Interleaving σημαίνει διαφύλωση ή εναλλαγή από τη μία κατάσταση στην άλλη. Δηλαδή το βλέπουμε σαν επίπεδα, όπου έχουμε το επίπεδο της δημιουργίας δεδομένων, το C, το computation, και το S, το send, computation, send, computation, send, και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν, επέμβει βέβαια στον κώδικα, αλλά τον έχουμε γράψει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός για όλους τους βρόχους επανάληψης. Κάποιες επαναλήψεις στέλνουμε τα αποτελέσματα, κάποιες επαναλήψεις στέλνουμε τα αποτελέσματα, και έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε και τις άλλες εργασίες με δεδομένα. Αυτό λοιπόν συνδέεται software pipeline, σας είπα, είναι το software interleaving ή το interleave computation και transmission των δεδομένων.
μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο το πώς γίνεται, αλλά μπορείτε να το φανταστείτε και εσείς. Δηλαδή, εκεί που είχατε από 1 ως 100, έχετε κάθε φορά που έχετε μια επανάληψη, κάνετε send τα αποτελέσματα. Επανάληψη, send τα αποτελέσματα. Θα μπορούσατε να υλοποιήσετε κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να είναι και κάποιο θέμα για εξέταση κώδικα, ίσως για κάποιο MPS. Γιατί την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη, προσεχώς λοιπόν έχετε MPS. Άρα θα κληθείτε να υλοποιήσετε κάποιο κώδικα. Και επειδή θα είναι και η τελευταία εξέταση κώδικα, γιατί να μην βάλουμε και κάποιον αλγοριθμικό μεταχρηματισμό. Βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει το σχετικό βοήθημα και το φροντιστήριο που γίνεται κάθε Δευτέρα και σήμερα Δευτέρα, υπενθυμίζω, 9 η ώρα, υπάρχει το online φροντιστήριο που κάνουμε για σας, για το κώδικα του εργαστηρίου. Στις 8 ξεκινάνε τα λειτουργικά συστήματα, κάποιος που θέλει να θυμηθεί για τον προγραμματισμό για τα λειτουργικά συστήματα που αποτελεί βάση αυτού του μαθήματος και στη συνέχεια στις 9 ακολουθεί το φροντιστήριο για τα συστήματα παράλληλης καταναμμένης εξεργασίας. Είδαμε λοιπόν διάφορους τρόπους χρονοδρομολόγησης. Είδαμε ή μάλλον βρήκαμε και την ουτοπική κατάσταση. Ξέρετε, ουτοπική κατάσταση είναι μια κατάσταση που θα ήταν πολύ ωραία να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Είναι κάτι φανταστικό, το ουτοπικό. Άρα λοιπόν, είδαμε και την ουτοπική κατάσταση χρονοδρομολόγησης, που δεν θα τη συνδέσουμε ποτέ, γιατί πάντα υπάρχουν εξαρτήσεις. Μπορούμε να την πλησιάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να την πετύχουμε 100%. Και είδαμε λοιπόν ότι σε μια τέλεια, ιδανική, ουτοπική κατάσταση θα είχαμε 400 χρόνους, σας έδειξα πώς, σε μια άλλη σειρά χρονοδρομολόγησης εργασιών φτάσαμε στους 600, σε μια τελείως random φτάσαμε 700 και είμαι σίγουρος ότι και εσείς άμα σκεφτείτε θα βρείτε και ακόμα χειρότερους τρόπους χρονοδρομολόγησης. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι και αυτό θα σας δείξω τώρα πώς θα χρησιμοποιούμε αυτούς τους αλγορίθμους. Σε περίπτωση που έχουμε δάσος εισόδου, τι σημαίνει δάσος εισόδου, σημαίνει ότι κάθε κόμβος έχει μόνο μία ακμή εξόδου. Και σε περίπτωση που έχουμε ένα τέτοιο δάσος εισόδου, βλέπετε λοιπόν, η διεργασία α στέλνει στην ε. Η διεργασία β στέλνει στην ε, η γ στέλνει στην ε. Άρα η ε έχει εξαρτήσει από τις τρεις προηγούμενες εργασίες και ούτω καθεξής. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τον απλό τρόπο χρονοδρομολόγησης σε περίπτωση που έχουμε δάσος εισόδου. Ξαναλέω, δάσος εισόδου σημαίνει ότι κάθε φορά τα δεδομένα πηγαίνουν σε μία εργασία. Και πότε δεν θα είχαμε δάσος εισόδου, δεν θα είχαμε στην περίπτωση που η πηγή που το α έστελνε και στη δέλτα. Τότε δεν είναι δάσος εισόδου. Αλλά εδώ που όλα στέλνουν σε μία, είναι δάσος εισόδου. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, κάνουμε το εξής. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθούμε. Δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στους κόμβους ανάλογα με την απόστασή τους από τον τελευταίο κόμβο του γράφου. Ο κόμβος είναι ο τελευταίος, παίρνει λοιπόν προτεραιότητα 1. Και ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. 2 στο δεύτερο επίπεδο, 3 και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, βλέπετε, εδώ ξεκινάμε από το νι. Το νι είναι η αρχή, από το τέλος δηλαδή ξεκινάμε, παίρνει το 1. Το επόμενο επίπεδο, λάμδα και μη, θα λάβει το 2. Στο επόμενο επίπεδο έχουμε θήτα γιώτα κάπα. Το θήτα γιώτα κάπα, βλέπετε εδώ, ότι λαμβάνει το 3. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5. Άρα βάζουμε αρρύθμιση στα διάφορα επίπεδα. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει, ναι, αλλά αν το ήττα, εδώ δεν ήταν εδώ το ήττα. Ήταν εδώ πέρα το ήττα και έδινε δεδομένα σε αυτό. Εντάξει, δεν πρέπει να μπερδευούμε το οπτικό με το ουσιαστικό. Δηλαδή, αν το ήττα το βάλουμε 5 εκατοστά πιο πάνω ή 50 πιο πάνω, παραμένει στην απόσταση ως προς την έξοδο 4. Γιατί 1. Ακολουθούμε λοιπόν τη διαδρομή ανάποδα για να πάμε στο ήττα. Και άμα θέλουμε να την ακολουθήσουμε, θα δούμε ότι είναι 1, 2, 3, βλέπετε, 1, 2, 3
4. Άρα όπου και να είναι το ήττα, και ίσως σκέφτομαι θα μπορούσε να είναι και μια εξέταση για να διαπιστώσω κατά πόσο έχετε κατανοήσει τη χρονοδρομολόγηση σε δάσος εισόδου, να τα βάλω σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή το ήττα να το βάλω πολύ υψηλά, το αλφα ενδεχομένως να το βάλω πολύ χαμηλά, να είναι δηλαδή εδώ πέρα, και να σας ζητήσω να το χρονοδρομολογήσετε. Θα το σημειώσω, θα είναι ενδιαφέρον θέμα, να δω αν κάποιος έχει κατανοήσει πραγματικά το πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος ή μόνο οπτικά και άκρητα βάζει νούμερα. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσει τα νούμερα. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στον αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης, έστω για τρεις επεξεργαστές, όπου έχουμε το εξής. Στο 1, αρχικά τοποθετούμε με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, δηλαδή τις εργασίες, με την ανάποδη προτεραιότητα, τις εργασίες με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, δηλαδή το 5. Στο περίπτωση μας. Άρα έχουμε το α έχει 5, το β έχει 5, το γ έχει 5. Άρα την πρώτη χρονική στιγμή, το αφισόνιο, τοποθετούμε α, β, γ. Μετά, εφόσον έχουμε ικανοποιήσει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα 5, πάμε στην αμέσως επόμενη προτεραιότητα, το 4. 4 έχει το δέλτα έψιλον ζήτα ήττα. Άρα μπορούμε να βάλουμε δέλτα έψιλον ζήτα. Το ήττα δεν χωράει σε αυτή τη χρονική στιγμή να χρονοδρομολογηθεί. Θα χρονοδρομολογηθεί στην αμέσως επόμενη και το βάζουμε στην επόμενη στιγμή, το ήττα. Ωραία. Έχοντας ικανοποιήσει την προτεραιότητα 4, μεταβαίνουμε στην προτεραιότητα 3. Στο 3 έχουμε το θήτα ιούτα κάπα. Τοποθετείτε το θήτα, τοποθετείτε το κάπα και το γιώτα. Κοιτάξτε λίγο, το γιώτα έχει εξάρτηση από το H. Άρα το γιώτα με το 3, προτεραιότητα 3, δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη χρονική στιγμή τα φύσον 3. Θα δημιουργούνταν πρόβλημα, γιατί δεν θα υπήρχε κάλυψη της εξάρτησης που έχει. Γι' αυτό τοποθετούμε τη χρονική στιγμή τα φύσον 4. Στη συνέχεια, έχοντας υλοποιήσει την χρονοδρομολόγηση προτεραιότητας 3, πηγαίνουμε στη 2, όπου τοποθετούμε στο 2 τι έχουμε. Έχουμε το λάμδα και το μη. Το μη έχει 2. Δεν μπορούμε σε αυτό το κουτάκι να βάλουμε το λάμδα, γιατί έχει εξάρτηση το λάμδα από το γιώτα, που το γιώτα έχει δρομολογηθεί στο χρονικό παράθυρο τα φύσεων 4. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί εδώ πέρα, άρα τοποθετείται στην επόμενη χρονική στιγμή τα 5. Ομοίως ούτε το νη δεν μπορεί να τοποθετηθεί στη χρονική στιγμή τα φύσεων 5, γιατί έχει απαιτήσει από το λάμδα, άρα τοποθετείται στη χρονική στιγμή τα ίσον 6. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε και χρονοδρομολογούμε οποιοδήποτε δάσος εισόδου μας δοθεί ως θέμα. Τώρα, έχουμε εδώ ένα άλλο γράφημα, αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό δεν είναι ακριβώς δάσος εισόδου. Γιατί κάποιες εργασίες τροφοδοτούν παραπάνω από μια εργασία. Ας πούμε, το δέλτα τροφοδοτεί το ζ και το ήττα. Το γάμα τροφοδοτεί το έψιλον και το θήτα. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο επεξεργαστές, όμως μπορούμε να ακολουθήσουμε μια παρόμοια δομή. Δηλαδή, να δώσουμε προτεραιότητα με βάση την απόσταση από την έξοδο. Ξεκινάμε λοιπόν, στο γιώτα βάζουμε το 1, στο κάπα βάζουμε το 2, βάζουμε τα νούμερα αυθαίρετα στους κόμβους που δεν έχουν παιδιά. Δηλαδή, το γιώτα και το κάπα δεν έχει παιδιά. Γι' αυτό μπαίνει μόνο εδώ το 1 και εδώ το 2. Και τους χρωματίζουμε γκρι, γιατί τους έχουμε εξετάσει. Στο επόμενο βήμα τι θα εξετάσουμε, θα δούμε στο θήτα, ήττα, ζήτα. Δηλαδή θα πάμε στους επόμενους κόμβους, βάζουμε κάπου το 3. Είναι οι τρεις επόμενοι, άρα θα έχει 3, 4, 5. Τώρα, ας κάνω μια παρένθεση. Η ερώτηση από συμφιλητή σας σχετίζεται με το slide αυτό. Αυτό που βλέπουμε, τι είναι στην πράξη? Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα σε C, το οποίο έχει πολλές συναρτήσεις. Κάποιες συναρτήσεις
δίνουν αποτελέσματα σε άλλες συναρτήσεις, καλούν άλλες συναρτήσεις και το καθεξής. Δηλαδή είναι ένα software και βλέπουμε πως αυτό το software μπορεί να χρονοδρομολογηθεί σε πολυπύρηνα συστήματα. Το θέμα είναι ότι όταν ασχολούμαστε στο μάθημα εδώ συστήματα παραλλήλης καταμείνησης επεξεργασίας με πολλούς επεξεργαστές και πολλές διεργασίες, κοιτάμε και την πλευρά του μηχανικού, αυτού που θα κατασκεύαζε ένα τέτοιο σύστημα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν θα κατασκευάσω ποτέ χρονοδρομολογητή για πολυπύρηνο σύστημα. Μάλλον, ναι, δεν θα κατασκευάσει. Αλλά υπάρχει και περίπτωση κάποιος από εσάς, με πολύ μικρότερο ποσό, να εργαστεί π.χ. σε μια εταιρεία που κατασκευάζει λειτουργικά συστήματα, που δημιουργεί, που προγραμματίζει, π.χ. είτε σε Linux, είτε σε Microsoft, είτε σε Red Hat για παράδειγμα, και εκεί να έχει να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Να έχει να σχεδιάσει και να προγραμματίσει αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης. Άρα θα πρέπει να γνωρίζει τη θεωρία, γιατί αυτό είναι που μαθαίνουμε στο Πολυτεχνείο, τη θεωρία και πώς συνδέεται με την πράξη. Άρα τώρα βλέπουμε το θεωρητικό κομμάτι, πώς λοιπόν το software, όλα αυτά τα κυκλάκια, είναι συναρτήσεις, συναρτήσεις ενός προγράμματος. Οι συναρτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος, πώς θα τοποθετηθούν σε hardware. Και συγκεκριμένα σε ένα διπύρινο σύστημα, σε αυτό το παράδειγμα. Οπότε, εδώ βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5, λοιπόν αρρύθμιση. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε προς τα πάνω, μετά είναι 6, 7 και τους έχουμε χρωματίσει όλους τους κόμβους. Άρα έχουμε δώσει, βλέπετε τώρα, επειδή είναι δύο επεξεργαστές, ακολούθησαμε άλλη μεθοδολογία, άλλο πρωτόκολλο, όπως είναι και η λέξη που ακούγεται συχνά. Ποιο είναι το πρωτόκολλο αντιμετώπισης ενός τέτοιου προβλήματος? Είναι μια έκφραση που έχει μπει στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό. Άρα το πρωτόκολλο αντιμετώπισης ή το πρωτόκολλο επίλυσης ενός τέτοιου προβλήματος είναι η αρρύθμιση, ξεκινώντας από το τέλος, των κόμβων που δεν έχουν παιδιά. Μόλις χρονοδρομολογηθεί, μόλις αριθμηθεί ένας τέτοιος κόμβος, απομακρύνεται και γίνεται γκρι και μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή. Στη συνέχεια αναθέτουμε τις εργασίες με σειρά προτεραιότητας. Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο νούμερο και τοποθετείται στον πρώτο επεξεργαστή που είναι ελεύθερος. Έτσι λοιπόν, τη χρονική στιγμή τα αφήσω ένα. Τι έχουμε? Έχουμε η διεργασία 10 που ήταν το Β και το Γ 9. Άρα τοποθετείται το Β και το Γ. Την επόμενη χρονική στιγμή τοποθετείται μετά είναι το 8, τοποθετείται το 8, μετά το 7. Βέβαια, κοιτάμε κάθε φορά ότι έχουν ικανοποιηθεί εξαρτήσεις. Δηλαδή, δεν θα τοποθετούσαμε στο ίδιο επίπεδο ενδεχομένως το 6 και το 8, γιατί το 6 εξαρτάται από το 8. Δηλαδή, η εργασία, το software που είναι στο 6, που τελείται με το 8. Ακόμα δεν κάναμε διάλειμμα, Αλέξανδρε, παραμένουμε στη θεωρία. Όταν γίνει το διάλειμμα σε 2-3 λεπτά, τότε θα λάβεις το πιν της κλήρωσης. Και το καθεξής. Δετερμινιστικό μοντέλο με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Το μη μηδενικό χρόνος, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση κατά τη μεταφορά και αποστολή δεδομένων από τη μία εργασία σε άλλη, αλλά πότε? Όταν εκτελείται σε άλλον επεξεργαστή. Αν εκτελείται στον ίδιο επεξεργαστή, δεν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούμε όταν χρονοδρομολογούμε μια εργασία, αν θα την τοποθετήσουμε σε ίδιο επεξεργαστή με εργασία που λαμβάνει δεδομένα, οπότε θα έχει μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, ή σε διαφορετικό επεξεργαστή, οπότε θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Κοιτάξτε τώρα εδώ το γράφημα πώς εμφανίζεται. Υπάρχει η εργασία λάμδα που έχει απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης το 10, η εργασία β απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης 15. Είναι δετερμινιστικό μοντέλο αυτό, δηλαδή έχει καθορισμένους χρόνους εκτέλεσης, και η εργασία i που έχει το 20. Αυτό το 5 είναι ο χρόνος μεταφοράς δεδομένων από την εργασία. Αυτή βασικά δεν είναι λάμδα, είναι α, απλώς δεν φαίνεται καθαρά η γραμμή. Από το α στο β είναι 5. Πότε όμως
όταν είναι σε διαφορετικό επεξεργαστή. Αν είναι στον ίδιο επεξεργαστή, είναι 0. Και από το α στο γ είναι 20, πότε, όταν είναι σε διαφορετικό επεξεργαστή. Και αν κοιτάξουμε έτσι λίγο αυτό το γράφημα, κάποιος μπορεί να πει, κοίταξε, έχει μεγάλη καθυστέρηση το α με το γ. Μήπως να βάζαμε στο ίδιο σύστημα για να γλιτώσουμε, στον ίδιο επεξεργαστή για να γλιτώσουμε αυτό το 20. Ας το δούμε λοιπόν. Ας δούμε διάφορους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Στο χρονοδιάγραμμα 1 τοποθετούμε στον επεξεργαστή P1 τη διεργασία α. Μετά από 10 χρόνους ολοκληρώνεται και τοποθετείται η διεργασία β. Η διεργασία β τοποθετείται κατευθείαν γιατί δεν έχει χρόνο μεταφοράς δεδομένων. Άρα μπορεί να ξεκινήσει αμέσως. Όμως η γ πρέπει να τοποθετηθεί μετά τον χρόνο καθυστέρησης. Επικοινωνία αγ. Πόσο είναι ο χρόνος καθυστέρησης? Αγ είναι 20. Άρα μετά από 20 χρόνους τοποθετείται η γ. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στους 50 χρόνους. Ένα άλλο χρονοδιάγραμμα είναι στην κάτω περίπτωση, χρονοδιάγραμμα 2, όπου έχουμε το α, στη χρονική στιγμή 10 έχουμε κατευθείαν την γ, δηλαδή δεν έχουμε το 20, ενώ υπάρχει και ένας μικρός χρόνος μεταφοράς, αβ, για να ξεκινήσει β και ολοκληρώνεται που ολοκληρώνεται στο 30-35. Στο 35 λοιπόν, με το χρονοδιάγραμμα 2, έχοντας λοιπόν τοποθετήσει το α και το γ στον ίδιο επεξεργαστή, γιατί έχει μεγάλο χρόνο καθυστέρησης κατά τη μεταφορά, αυτό το 20, γλιτώνουμε 15 μονάδες. Πριν ήμασταν 50, τώρα είμαστε 15. Και για λόγους πληρότητας, ας δούμε τι θα γινόταν σε περίπτωση που το είχαμε σε έναν επεξεργαστή. Θα είχαμε το α, μάλλον να το σχεδιάσω εδώ, θα είχαμε το α που είναι 10, το β που είναι, το β είναι 15, άρα 10 συν 15 στο 25, και μετά θα είχαμε και το γ που είναι 20, 25 συν 20, θα φτάνει 45. Άρα κοιτάξτε, αν είχαμε μόνο έναν επεξεργαστή P1, θα είχαμε χρόνο συνολικά 45 μονάδων χρόνου σε ένα μόνο επεξεργαστή. Ενώ εδώ το τοποθετήσαμε σε δύο επεξεργαστές και είχαμε 50. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε δύο επεξεργαστές στο σύστημά μας και είχαμε χειρότερο χρόνο εκτέλεσης από το αν είχαμε μόνο έναν επεξεργαστή. Γι' αυτό μερικές φορές θέλει ειδική προσοχή στο πώς παραλληλοποιούμε και πώς αναθέτουμε κάποιες εργασίες σε επεξεργαστές, γιατί ξέρετε, υπάρχει και κεφάλαιο μέσα στα παράλληλα συστήματα που είναι το CPU Affinity, που καθορίζει το πού θα εκτελεστεί κάθε εργασία σε επίπεδο επεξεργαστή. Εμείς βέβαια δεν ασχολούμαστε με αυτό, σε αυτό το επίπεδο που είμαστε. Δεν είναι προχωρημένα θέματα παράλληλων συστημάτων, γι' αυτό παραμένουμε στη βασική ύλη. Οπότε, αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο χρονοδρομολόγησης. Και ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα για να σας δοθεί και ευκαιρία με το iLottery. Υπενθυμίζω, μπορείτε να συνδεθείτε στη σελίδα του iLottery με τον κωδικό σας που έχετε στο σερβερ των ARC. Και θα πάτε στις active θηρίδες. Αν δεν μπορείτε να μπείτε, σημαίνει ότι το σύστημα βρήκε ότι κάνατε μία μη σωστή προσπάθεια εισόδου και γι' αυτό σας έκανε μπαν. Το PIN είναι 525 σήμερα. Άρα 525 είναι το PIN, δοκιμάστε να μπείτε. Αν δεν μπορείτε λοιπόν να μπεις, μπορείς να μπεις με VPN. Υπενθυμίζω ότι το πανεπιστήμιο μας υποστηρίζει VPN, VPN UWM. Κατευθείαν βρίσκεις τη σελίδα βοήθειας από το υπολογιστικό κέντρο, κατεβάζεις ένα πρόγραμμα, το εκτελείς και έγινε. Πολύ απλή διαδικασία. VPN, Virtual Private Network, σου δίνει IP του πανεπιστημίου και ο server, όλοι οι server βασικά που διαχειρίζομαι εγώ στο τμήμα, έχουν whitelist στις IP του πανεπιστημίου. Δηλαδή δεν τις κάνουν ban, ενώ τις άλλες IP από το ίντερνετ, μόλις ανοιχνεύσουν την παραμικρή κίνηση που θα ενεργοποιήσει το IDS, Intrusion Detection System, θα γίνει ban και θα κοπεί η IP. Άρα λοιπόν, μπείτε εδώ πέρα. Λοιπόν, το PIN το γράψα στο chat τώρα, 525, μπορείτε να το δείτε.
Αν σας κάνει bank, ξαναλέω, το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το VPN του Πανεπιστημίου, μια πολύ καλή υπηρεσία. Σας δίνει και πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά της IEEE, για παράδειγμα. Και μπορείτε, αν προσπαθήσετε να συνδεθείτε, για παράδειγμα, στο IEEE Explore, με IP του Πανεπιστημίου, που έχει επιστημονικά άρθρα, ενδεχομένως για κάποια εργασία, θα δείτε ότι μόλις επισκεφτείτε το site, θα αναγράψει ότι είστε από το Πανεπιστήμιο. Το βλέπετε εδώ, Access provided by University of Western Macedonia. Βρίσκει λοιπόν ότι είστε φοιτητές του Πανεπιστημίου, ότι είστε άτομα της ακαδημικής κοινότητας του Πανεπιστημίου και έχετε πρόσβαση σε άρθρα επιστημονικά. Αν δοκιμάσετε να μπείτε χωρίς VPN, δεν θα έχετε αυτό το μήνυμα. Θα σου λέει, πλήρωσε μια συνδρομή ή αγόρασε το σχετικό άρθρο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ήδη βλέπω ότι συνδέεστε στο lottery. Σε 6 λεπτά θα επανέλθουμε. Στο chat μπορείτε να γράψετε θέματα που σας απασχολούν για να τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα. Θα κλείσω το μικρόφωνο και η καταγραφή θα γίνει παύση τώρα. Λοιπόν, επανήλθαμε στη δεύτερη ώρα του μαθήματος. Μπορούμε να δούμε στο iLottery, όπως βλέπετε στο share αυτή τη στιγμή, ότι είναι έτοιμη η κλήρωση. Let it roll. Και ας τη δούμε. Πάντως το VPN, να μάθετε να το χρησιμοποιείτε, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Σοκράτης. Είσαι εδώ, Σοκράτη. Ωραία. Θέση 15 κληρώθηκε σήμερα. Σοκράτη, στο chat, καλείσαι να πεις ότι είσαι εδώ και να συνεχίσουμε. Από τη στιγμή που δεν είναι ο Σοκράτης, θα χρειαστεί να πάμε σε άλλο άτομο. Αν δεν απαντήσει μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα ή με μικρόφωνο ή με chat, θα πάμε στο άλλο άτομο. Ο Σοκράτης Παναγιώτης βγήκε. Ξαναλέω, το νούμερο είναι 1311 ο αριθμός Μητρώου. Okay. Μην καθυστερήσω όμως άλλη φορά. Δεν πρέπει να κολλησιεργούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Καθίστε λίγο να δούμε τη σύνδεση με το iExams. iExams. Α, 255. Okay, 255. Για να δούμε. Λόγω της συνέλευσης δεν ολοκληρώθηκε η ρύθμιση σε αυτό εδώ. 255 λοιπόν, OTP settings, 255. Okay. Άρα 255, ξεκινάμε. Σοκράτη, είσαι έτοιμος. Πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται στο πρωτόκολλο μέση κατά την αστοχία ανάγνωσης? Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Το μέση, υπενθυμίζω, είναι Modified Exclusive Share Invalid. Λοιπόν, για να δούμε. Υπενθυμίζω, γιατί πρέπει, εκτός από το θέμα το ευχάριστο που γίνεται με την κλήρωση, να έχει και κάποια εκπαιδευτική ουσία το όλο θέμα. Το MESI είναι Modified Exclusive Share Invalid. Είναι ένα πρωτόκολλο συμφωνίας μνημών, κατά το οποίο μια κρυφή μνήμη, και συγκεκριμένα μια γραμμή της κρυφής μνήμης, βρίσκεται σε μία από αυτές τις τέσσερις
καταστάσεις. Άρα λοιπόν σε κάθε cache line υπάρχουν κάποια bit, πόσα bit, 2 bit, γιατί 2 bit μπορούν να διευθυνοδοτήσουν 4 καταστάσεις, οι οποίες σηματοδοτούν κάποια από αυτές τις καταστάσεις. Και λέει σε περίπτωση που έχουμε αστοχή ανάγνωσης. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε σε περίπτωση που γίνει κάποια πρόσβαση σε θέση μνήμης που δεν υπάρχει στην κρυφή μνήμη, άρα δεν υπάρχει, άρα θα πρέπει να ζητηθεί από την κρυφή. Θα πρέπει να ζητηθεί από το επόμενο επίπεδο, π.χ. από την RAM, να ζητηθεί αυτή η γραμμή. Άρα, για να εξετάσουμε τις απαντήσεις. Αν υπάρχει αντίγραφο σε περισσότερες κρυφές μνήμες, τότε αλλάζουν η κατάσταση από shared exclusive σε invalid. Αν είναι shared, δηλαδή σε περίπτωση που είναι shared, να γίνει invalid. Δεν είναι σωστό. Αν μία άλλη cache έχει καθαρό αντίγραφο σε exclusive, ναι, γιατί είπαμε modified exclusive shared invalid, άρα σε περίπτωση που έχει αποκλειστική πρόσβαση, τότε αλλάζει τη γραμμή σε shared και ο local επεξεργαστής το κάνει και αυτό shared. Σωστή απάντηση. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκλειστική χρήση, τότε το κάνει shared και στέλνει τη γραμμή στον άλλο επεξεργαστή και γίνεται shared. Για να δούμε όμως και τα υπόλοιπα. Δεν απαντάει κανείς άλλος επεξεργαστής. Όχι, δεν είναι σωστό. Επεξεργαστής που κάνει write me εκδίδει σήμα ανάγνωση με σκοπό την τροποποίηση. Δεν κάνουμε write me. Δεν αναφέρει κανείς για write me. Είχαμε αστοχή ανάγνωση. Έχουμε read me. Άρα ούτε αυτό είναι σωστό. Και επεξεργαστής που χωράει σε ανάγνωση τη γραμμή από RAM και τροποποίηση. Αυτό τώρα είναι σε περίπτωση όπου δεν το έχει κανείς άλλος. Οπότε σε περίπτωση που δεν έχει κάποιος την γραμμή αυτή, θα διαβάσει από τη RAM και θα τροποποιήσει τη μνήμη. Βέβαια, δεν είναι και 100% σωστή αυτή η απάντηση, γιατί δεν αναφέρει το πρωτόκολλο. Άρα είπαμε ότι είναι το β, όπως σας είπα. Άρα έχεις το πρώτο σωστό, Σωκράτη, μια που ζήτησες το Joker, όπως το ανέφερες. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι με το lottery αυτό σας βοηθάω να κάνετε και επανάληψη κομμάτια της ύλης που θα κληθείτε να δείτε και σε εξετάσεις. Γι' αυτό και σας εξηγώ. Δηλαδή, δράζω με τις ευκαιρίες να αναπτύξω το θεωρητικό κομμάτι της εκάστοτε ερώτησης για να βοηθηθείτε. Επόμενη. Πρωτόκολλα συμφωνίας μνημών. Ποια προσέγγιση υπάρχει στατική, ακολουθιακή, λογισμικού και δυναμικής. Έχεις λοιπόν 34 λεπτά, 25 βασικά, έτσι όπως βλέπω. Έχεις άλλα 14 λεπτά. Ωραία. Θες να ζητήσεις βοήθεια από το σώμα των φοιτητών. Ανοίγουμε το poll, lunch poll, έχετε μπροστά σας 5 απαντήσεις. Καλείστε να βρείτε ή μάλλον να αποφασίσετε ποια είναι η πιο σωστή στο poll που σας έχω ανοίξει στην οθόνη σας. Για την ώρα έχει ψηφίσει το 30% των φοιτητών. Και έχουν περάσει 22 δευτερόλεπτα. Υπενθυμίζω ότι ή 70% ή ένα λεπτό, όποιο όριο ικανοποιηθεί πρώτα. Πρώτα απ' όλα. 35 δευτερόλεπτα, 40% των φοιτητών. Ψηφίστε και οι υπόλοιποι. των φοιτητών και είναι 52 δευτερόλεπτα. Σε λίγο θα κλείσω το poll, εκτός αν θέλει κάποιος τώρα να προλάβει να ψηφίσει. Λοιπόν, πέρασε το ένα λεπτό. Δεν έχουν πει όλη τη γνώμη τους. Το 60% μόνο είπε τη γνώμη του. Οπότε σας κάνω share το 60% των αποτελεσμάτων. Share results. Σωκράτη, οι απόψεις δίσανται. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, όπως βλέπεις από τους συναδέλφους σου.
Άρα λοιπόν, έχεις 10 δευτερόλεπτα τώρα για να μου πεις ποιο από όλα θα πεις. Πες μου και θα το δούμε. Έχεις άλλα 4 δευτερόλεπτα. Τώρα, πες, β. Ακολουθιακή προσέγγιση στα πρωτόκολλα συμφωνίας μνημών. Είναι λάθος. Γιατί υπάρχει το λογισμικό, το software, όπου αυτό υλοποιεί τη συμφωνία μνημών. Καταρχήν, για τη συμφωνία μνημών, το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι μπορεί δύο επεξεργαστές να έχουν άλλη εικόνα για τα περιεχόμενα που βρίσκονται σε ένα κελί μνήμης και γι' αυτό η άλλη εικόνα, η δημιουργία της ψευδέσεις λοιπόν για τις τιμές προκαλεί και αυτό το πρόβλημα. Άρα, σε αυτό το σημείο, με μία μόνο απάντηση σωστή, ο Σωκράτης έχει ολοκληρώσει το ταξίδι του στο iLottery. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο επόμενο κομμάτι του εργαστηρίου. Λοιπόν, είχαμε πει για την χρονοδρομολόγηση και υπάρχει και δυνατότητα σε περίπτωση που θέλουμε να γλιτώσουμε το χρόνο εκτέλεσης να έχουμε διπλή εκτέλεση. Πώς γίνεται να μειώσουμε το χρόνο εκτέλεση με διπλή εκτέλεση? Κοιτάξτε πόσο έξυπνο είναι. Αντί να στέλνουμε δεδομένα από έναν επεξεργαστή σε έναν άλλον, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον επεξεργαστή να εκτελέσει το ίδιο ακριβώς έργο που εκτελεί ο άλλος επεξεργαστής, προκειμένου να μην έχουμε αυτή την αποστολή δεδομένων. Βλέπετε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο εκτέλεση, το α εκτελείται και στο π1 και στο π2, με αυτόν τον τρόπο χρονοδρομολόγησης καταφέρνουμε να μηδενίσουμε την απέτηση μεταφοράς χρόνου δεδομένων από το α στο γ, γιατί είναι στον ίδιο επεξεργαστή, ομοίως και από το α στο β. Βέβαια, είναι redundant computation, δηλαδή είναι επιπρόσθετη, ίσως και περιττή εκτέλεση, γιατί γίνεται δύο φορές το ίδιο πράγμα, αλλά εντός επειδή γίνεται σε δύο διαφορετικούς επεξεργαστές, κερδίζουμε στο χρόνο εκτέλεσης. Γι' αυτό λοιπόν στα παράλληλα συστήματα θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες φορές μήπως είναι καλό να επαναλάβουμε κάποιους υπολογισμούς αντί να στέλνουμε τα αποτελέσματα από μια διεργασία στην άλλη. Είναι ένα καλό tip που ας το έχουμε κάπου στο μυαλό μας. Δρομολόγηση με λίστα προτεραιότητας. Όπως είπαμε, τις προτεραιότητες, αναθέτουμε προτεραιότητες και πρώτα υλοποιούνται οι υψηλότερες προτεραιότητες και ούτω καθεξής. Διάφορες τεχνικές για τα παράλληλα συστήματα, για το πώς μπορούν να υλοποιηθούν αλγόριθμοι, αλλά δεν θα δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά, για να πάμε κατευθείαν στο ένα κομμάτι που ήθελα να σας δείξω σχετικά με τα νήματα. Λίγο πολύ είχατε ακούσει, όσοι είχατε παρακολουθήσει το μάθημα λειτουργικά συστήματα, για τα νήματα που είχαμε πει, για τα POSIX νήματα, στο Linux είχαμε προγραμματίσει κάποιες ασκήσεις όπου δημιουργούσαμε νήματα. Υπενθυμίζω, η συνάρτηση ήταν το pthread create που δημιουργούσε νήματα. Βέβαια, δημιουργούσε νήματα για τα POSIX. Για Windows λειτουργικά συστήματα υπάρχουν άλλες συναρτήσεις σύμφωνα με το API των Windows. Βέβαια, τα Windows 10 μπορούν να υποστηρίξουν και Unix services, οπότε έχουν ένα επίπεδο σηματότητας με POSIX. Αλλά αν κάποιος θέλει να προγραμματίσει για Linux, καλύτερα να έχει ένα Linux σύστημα και όχι ένα Windows σύστημα. Για τα νήματα. Για τα νήματα, εντάχει, έχουν τη δικιά τους περιοχή διευθύνσεων, το δικό τους program counter, το δικό τους σωρό, όπου στο σωρό διαφυλάσσονται οι τιμές επιστροφής, οι διευθύνσεις επιστροφής και οι τιμές επιστροφής των συναρτήσεων και γενικά το μοντέλο κλήσης των συναρτήσεων στο POSIX υλοποιείται μέσω σωρού. Θυμάστε στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όσοι το είχατε παρακολουθήσει, ότι κάναμε την κλήση συνάρτησης by reference, by stack, δηλαδή τοποθετούσαμε αναφορές στις μεταβλητές στο σωρό. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται στις κλήσεις συναρτήσεων στο Linux και στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Άρα λοιπόν,
Έχουμε από τη μία τα νήματα και από την άλλη τις διεργασίες. Υπενθυμίζω το MPI που έχουμε μάθει να προγραμματίζουμε δημιουργεί διεργασίες. Ενώ το OpenMP που είναι στο CERT μοντέλο παραλληλισμού δημιουργεί νήματα. Στο τελευταίο MPS είδατε ότι είχατε να λύσετε ένα πρόγραμμα, να λύσετε ένα πρόβλημα όπου υλοποιούσατε και διεργασίες και νήματα. Δηλαδή δημιουργούσατε διεργασίες, οι διεργασίες δημιουργούσαν νήματα και ασφαλώς έκαναν κάποια άλλη ενέργεια. Γιατί στα παράλληλα αισθήματα πρέπει η κάθε χρονοδρομολογούμενη μονάδα να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν κάνουν όλοι τα ίδια, δεν έχει σημασία. Βέβαια, όπως είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια, ίσως το redundant operation, δηλαδή να κάνουν όλα τα ίδια, βοηθάει στο να μειώσουμε το χρόνο επικοινωνίας μεταξύ αυτών των οντοτήτων. Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνουμε συχνά. Το κάνουμε μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, έχουμε από τη μία διεργασία, από την άλλη νήματα. Οι διεργασίες έχουν το κακό ότι καταρχήν για να δημιουργηθούν έχουν κάποια επιβάρυνση, γιατί το να δημιουργηθεί το process control block από το λειτουργικό σύστημα σημαίνει πρέπει να αρχικοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός πινάκων και δέσμευση μνήμης και ούτω καθεξής. Αν μπλοκάρει μια διεργασία, μπλοκάρεται τελείως, ενώ αν η διεργασία έχει νήμα και μπλοκαριστεί το νήμα, μπλοκάρεται μόνο εκείνο το νήμα και όχι όλη τη διεργασία. Δηλαδή, τα νήματα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα και είναι σημαντικός ο χρονοπρογραμματισμός νημάτων. Βέβαια, το κακό με τα νήματα ή και το καλό μπορούμε να το πούμε, αναλόγως από ποια οπτική γωνία το βλέπουμε, είναι ότι έχουν και κοινές μεταβλητές. Το κακό είναι ότι αν δεν προσέξουμε, το ένα νήμα θα αποκαλύψει κατάρρευση γενικότερα ενός άλλου νήματος, γιατί θα έχουμε μία αποκλειστική πρόσβαση σε μία περιοχή μνήμης και θα δημιουργείται πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, αν προσέξουμε, τότε με τις κοινόχρηστες μεταβλητές μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα και να επιτυχάνουμε κάποιον συγχρονισμό των υπολογισμών ανάμεσα στα νήματα. Όλα τα νήματα μιας διεργασίας μοιράζονται το χώρο διευθύνσεων και τους πόρους του συστήματος. Αν το δούμε οπτικά, έχουμε τη διεργασία, έχουμε διάφορα νήματα και το κάθε νήμα έχει τη δικιά του στίβα. Γιατί το κάθε νήμα έχει τις δικές του κλίσεις συνάρτησης. Υπάρχουν βέβαια οι ιδιωτικές και οι κοινόχρηστες εφαρμογές. Το τι είναι νήμα λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει πια, δεδομένου ότι έχουμε προγραμματίσει και στο OpenMPI. Χρειάζεται σε κάθε σύστημα που θέλουμε να έχει μια παραλληλία, σε κάθε διεργασία που πρόκειται να εξυπηρετεί παράλληλα αιτήματα, απαιτείται να υπάρχει αυτό το νήμα. Ο χρόνος δημιουργίας ενός νήματος είναι πολύ μικρότερος από το χρόνο δημιουργίας μιας διεργασίας. Πολύ εύκολα δημιουργούνται νήματα, πολύ εύκολα καταστρέφονται. Και το καλό είναι με τα νήματα ότι θέλουμε ο πυρήνας να γνωρίζει την ύπαρξη των νημάτων, δηλαδή να έχουμε νήματα που είναι γνωστά στον πυρήνα, άρα να είναι kernel threads, δηλαδή να είναι νήματα που να μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει ο πυρήνας, σε αντίθεση με τα user level threads, που εκεί τα νήματα γνωρίζει μόνο η κάθε διεργασία, αλλά έχει το πρόβλημα ότι αν μπλοκάρει η διεργασία, γιατί ένα νήμα έκανε κάτι που δεν έπρεπε, τότε μπλοκάρονται τελείως όλα τα νήματα. Είπαμε λοιπόν για τις διάφορες καταστάσεις των διεργασιών. Αυτές οι καταστάσεις των διεργασιών ασφαλώς είναι και καταστάσεις των νημάτων των διεργασιών. Αυτό το είχαμε δει και στα λειτουργικά συστήματα. Το μοντέλο των 5 καταστάσεων, των 6, των 9 καταστάσεων. Θυμάστε που είχαμε ready, run, blocked, των τριών καταστάσεων, το πιο απλό μοντέλο. Και σιγά σιγά βάλαμε και τις άλλες καταστάσεις, start, stop, για παράδειγμα swapped και ούτω καθεξής. Τα νήματα έχουν ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Σχετικά με τις προτεραιότητες, ένα νήμα κληρονομεί την προτεραιότητα του δημιουργού του και εκτελείται έως ότου να βρεθεί κάποιο άλλο νήμα με μεγαλύτερη προτεραιότητα όταν τερματιστεί ή όταν κάνει block, δηλαδή ζητήσει πρόσβαση σε είσοδο-έξοδο ή όταν τελειώσει ο χρόνος εκτέλεσης που του έχει αναδεθεί από τον επεξεργαστή. Επίσης, σας έχω πει, τα νήματα είναι συνεργατικά. Τι σημαίνει? Ότι συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός κοινού στόχου.
Άρα λοιπόν, είναι λογικό ένα νήμα να παραδίδει τον έλεγχο CPU που έχει ανατεθεί στο νήμα σε ένα φιλικό νήμα. Μπορεί να εκτελέσει λοιπόν μια συνάρτηση τύπου YELD και σημαίνει οικειοθελής παραχώρηση του CPU που έχει ανατεθεί σε αυτό το νήμα σε ένα άλλο νήμα της ίδιας διεργασίας. Υπάρχουν ασύγχρονα και μη threads. Τα σύγχρονα νήματα σημαίνει εκτελούνται χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν τα άλλα threads και δεν κάνουν ούτε καν join κάποια στιγμή πίσω στην διεργασία. Η διεργασία δημιουργεί νήματα, έχουμε λοιπόν fork και συνήθως στο OpenMP έχουμε ξανά το join μετά. Άρα ξαναγίνονται ένα. Όμως υπάρχουν και νήματα που τα κάνουν fork και φεύγουν και εξαφανίζονται, δηλαδή όταν τερματίζουν απλώς χάνονται στο πουθενά χωρίς να ενημερώσουν ποτέ κανέναν. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια νήματα. Νήματα που κάνουν ξανά join ή νήματα που ποτέ δεν κάνουν join. Εκτελούν ένα έργο που έχουν να κάνουν και τέρμα. Όσο είναι εμφανής μια ανάγκη επικοινωνίας ανάμεσα σε νήματα για να υπάρχουν επιθυμητές καταστάσεις όπως όταν υπάρχουν συναλλαγές που χάνονται. Αν έχουμε λοιπόν κάποιο race condition, δηλαδή πρόσβαση σε μια κρίσιμη περιοχή μνήμης, μια περιοχή μνήμης που διαβάζουμε και γράφουμε κάποια μεταβλητή, εκεί απαιτείται αμοιβαίος αποκλεισμός, όπως είχαμε δει και στα λειτουργικά συστήματα. Γιατί διαφορετικά έχουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Τι ανεπιθύμητες καταστάσεις, για παράδειγμα, θα έχουμε lost transaction, χαμένες συναλλαγές. Απαιτείται λοιπόν ένας καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Υπάρχει αυτός ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Έχουμε και σεμαφόρους, να υπενθυμίσω. Σεμαφόρους, τα είχαμε δει και στα λειτουργικά συστήματα. Και έτσι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει πιο σύνθετες δομές, για παράδειγμα δομές που έχουν συλλογές ή ομάδες νημάτων για να υλοποιήσει ένα σκοπό ή να κάνει thread pools. Τι είναι thread pools? Έχουμε δημιουργήσει από την αρχή κάποια νήματα, τα οποία τα περισσότερα είναι σε κατάσταση idle και όταν υπάρχει loss, επιλέγεται ένα νήμα από αυτά που είναι idle και εκτελεί μια εργασία. Άρα στην αρχή δημιουργούνται τα νήματα και με τη χρήση κάποιου κατανεμητή, dispatcher, κάνει dispatch, δηλαδή ενεργοποιεί ένα νήμα να εκτελέσει κάποιο αίτημα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τρόποι οργάνωση. Ο πρώτος είναι ο dispatcher, dispatcher worker, υπάρχει ο κατανεμητής και δίνει δουλειά σε νήματα. Ο επόμενος τρόπος είναι ο team model, είναι όπως βλέπετε εδώ ομάδες και κάθε νήμα υλοποιεί κάποιο συγκεκριμένο αίτημα από τα αιτήματα που έρχονται. Και pipeline, όπου pipeline σημαίνει ότι κάθε νήμα τροφοδοτεί με δεδομένο το άλλο νήμα, δηλαδή περνάνε από κάποια στάδια. Αυτό θυμόμαστε και τις εξαρτήσεις, θυμάστε το δάσος εισόδου. Εδώ είναι κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε, δάσος εισόδου. Δηλαδή το κάθε νήμα, όταν υλοποιήσει το έργο του, τροφοδοτεί κάποια άλλη οντότητα. Είναι αυτή ακριβώς η λογική, δάσος εισόδου. Pipeline βέβαια το λέει. Δηλαδή, το pipeline σε μας είναι αυτό που είχαμε δει στην άλλη διάλεξη, το δάσος εισόδου. Σχεδία συνημάτων στα κατανεμένα λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα διάφορα μοντέλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μοντέλα αλληλεπίδρασης, νήματα POSIX, ανταλλαγή μηνυμάτων. Βέβαια, τώρα τα POSIX, επειδή έχουν πρόσβαση στην κοινή μνήμη, δεν έχουν την ανάγκη να ανταλλάσσουν μηνύματα όπως οι διεργασίες στο πρότυπο μιας διαδιεργασιακής επικοινωνίας σε ένα ίδιο λειτουργικό σύστημα ή σε ένα λειτουργικό σύστημα και σε ένα άλλο ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα. Επειδή έχουν κοινό χρηστή μνήμη, έχουν διαμοιραζόμενη μνήμη. Λοιπόν, τα POSIX threads είναι kernel space threads. Για να τα υλοποιήσουμε πολύ απλά καλούμε, όπως βλέπετε στο παράδειγμα, pthread create. Pthread create και δημιουργεί το νήμα. Χρησιμοποιούμε pointers έτσι, το έχουν ζητήσει οι προγραμματιστές των POSIX threads. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να υλοποιήσει και δικά του νήματα στο user level κομμάτι, δηλαδή μέσα στη διεργασία να φτιάξει δικό του χρονοδρομολογητικό και ο καθεξής. Είναι βέβαια αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο και συνιστάται κάτι τέτοιο. User level threads, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και kernel level threads, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα είναι όπως σας τα είχα περιγράψει πριν.
Τα νήματα μπορούν να δημιουργούνται είτε στατικά είτε δυναμικά. Στατικά σημαίνει από την αρχή έχουμε δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό νημάτων, ενώ δυναμικά σημαίνει ότι κατά τον χρόνο εκτέλεσης, αν υπάρξει ανάγκη για δημιουργία επιπρόσθετων νήματων, δημιουργούνται επιπρόσθετα νήματα. Δεν υπάρχει προστασία ανάμεσα στα νήματα και δεν χρειάζεται βασικά προστασία. Ξέρει ο προγραμματιστής ότι το ένα νήμα έχει πρόσβαση σε δεδομένα που ίσως χρησιμοποιεί ένα άλλο νήμα, άρα θα πρέπει να είναι προσεκτικός στον προγραμματισμό με νήματα. Συχνά τα νήματα δεν τερματίζονται ποτέ, δηλαδή δεν κάνουν join ποτέ, παραμένουν ενεργά όσο είναι ενεργή η διεργασία. Υπάρχουν φορές που έχουμε βέβαια κάποιο deadlock. Deadlock είναι αδιέξοδο. Το νήμα 1 κλειδώνει έναν πόρο α και θέλει έναν πόρο β. Το νήμα 2 έχει τον πόρο β και θέλει το πόρο α. Και αυτό θυμόμαστε στα διέξοδα, στα λειτουργικά συστήματα, ότι υπάρχει ένας βρόχος εξάρτησης σε αυτό το slide. Άρα είναι ένα πιθανό αδιέξοδο και θα πρέπει κάπως να λυθεί. Γι' αυτό λοιπόν απαιτούνται μηχανισμοί αμοιβαίου αποκλεισμού, όπως μεταβλητές συνθήκης και σεμαφόρες. Διάφορα θέματα που προκύπτουν με αυτούς τους δύο τρόπους συγχρονισμού. Ο προγραμματισμός με νήματα είναι δύσκολος, αλλά χρησιμοποιούνται κάποια frameworks όπως το OpenMP που το κάνουν αρκετά προσιτό. Δηλαδή κάποιος αν θέλει να προγραμματίζει με POSIX threads, καθαρά POSIX thread ή thread create δηλαδή, θα δυσκολευτεί πολύ, ενώ με frameworks αφαιρετικού επίπεδου, υψηλότερου επίπεδου, που εσύ απλώς χρειάζεται μόνο να κάνεις ένα πράγμα OMP parallel για παράδειγμα και να δημιουργήσεις συνήματα, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Σχετικά με την υπερμηνυμάτωση, λίγο πολύ το ξέρετε από την αρχιτεκτονική υπολογιστών ότι ένας επεξεργαστής εμφανίζεται ως δύο επεξεργαστές γιατί διπλασιάζεται το κομμάτι του συστήματος που είναι το πρώτο κομμάτι με τους register και το decoding. Και έχουμε λίγο ακόμα χρόνο να συνεχίσουμε και στη συμφωνία μνημών κρυφής μνήμης. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ότι στα πολυπύρηνα συστήματα κοινόχρηστης μνήμης υπάρχουν μνήμες ιδιωτικές που ανήκουν σε ένα επεξεργαστή, για παράδειγμα κρυφή μνήμη επίπεδου 1, που λέμε είναι private κρυφή μνήμη επίπεδου 1. Ενώ υπάρχει και η shared L3, για παράδειγμα, που είναι κοινόχρηστη η επίπεδου 3 μνήμη. Άρα λοιπόν υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχουν ιδιωτικές μνήμες και κοινόχρηστες μνήμες. Πώς μπορούμε να ενορχιστρώσουμε το όλο σύστημα ώστε να μην δημιουργείται κάποιο πρόβλημα συμφωνίας? Άρα ίσως θα πρέπει να δούμε αρχικά τι είναι το πρόβλημα συμφωνίας. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η διεργασία α μπορεί να είναι και νήμα α, να το πούμε λίγο, η οντότητα 1 εκτελεί το εξής κομμάτι κώδικα: BR ίσον β, δηλαδή στην μεταβλητή BR τοποθετεί το β, στη μεταβλητή AR, εδώ είναι το AR, τοποθετεί το α. Και λέει, αν το AR είναι μεγαλύτερο από το VR, τότε εκτύπωσε το OK. Ταυτόχρονα εκτελείται μια άλλη διεργασία. Η διεργασία 2, στο α το αυξάνει κατά 1, α συν 1, και το β το αυξάνει κατά 1. Άρα το ζήτημα είναι, τελικά τι θα γίνει, θα εκτυπωθεί το α μεγαλύτερο του β? Βέβαια δεν ξέρουμε αρχικές τιμές α και β, αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να εκτελεστεί πρώτο, για παράδειγμα, αυτή η εντολή, να αυξηθεί λοιπόν το α κατά 1, στη συνέχεια να εκτελεστεί, για παράδειγμα, η ανάθεση τιμή στο β, ίσως να εκτελεστεί και η ανάθεση τιμή στο αρ, μετά να εκτελεστεί αυτό το κομμάτι κώδικα και μετά το υπόλοιπο. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η εκτέλεση, μπορεί με διαφορετικούς τρόπους σειράς εκτέλεση. Δηλαδή να εκτελεστεί, για παράδειγμα, πρώτα η βιτάρ, δεύτερη η βιτάρ, τρίτο το if και τέταρτο το print και μετά να είναι αυτά. Άρα λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Υπάρχει και σχετικό θέμα που σου που αναφέρει ποιες είναι οι πιθανές τιμές που μπορεί να έχει το α και το β με την εκτέλεση παράλληλα δύο διεργασιών. Αν
είναι ένα τέτοιο πρόβλημα που δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο τι εκτελείται πρώτο, τι εκτελείται δεύτερο, γνωρίζοντας ότι ανά πάση στιγμή μπορεί σε ένα πολυπύρηνο σύστημα μια διεργασία να εξαχθεί από τον επεξεργαστή, δηλαδή να γίνει ένα context switch, θεματική αναλογή, και να τοποθετηθεί μια άλλη εργασία, μπορεί σε ανά πάση στιγμή να γίνει αυτό. Μπορεί να εκτελέσει μια εντολή και να εξαχθεί. Μπορεί να εκτελέσει πρώτη και δεύτερη εντολή και να εξαχθεί και το καθεξής. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά αποτελέσματα. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο ότι η σειρά εκτέλεσης, σε περίπτωση που έχουμε κρίσιμες περιοχές, κρίσιμες περιοχές είναι περιοχές που πολλαπλές οντότητες έχουν πρόσβαση για ανάγνωση και γραφή ταυτόχρονα. Ας δούμε λοιπόν. Η CPU α διαβάζει τη τιμή χ. Τα περιεχόμενα είναι ένα. Ενώ για τη θέση χ είναι ένα, βλέπετε. Η CPU β, εδώ βλέπετε λοιπόν CPU α, αυτό το πινακάκι, και αυτό η CPU β. Και εδώ είναι η μνήμη χ. Άρα, η CPU α διαβάζει τη θέση χ. Τι διαβάζει? Ένα είναι. Ένα, οκ. Okay. Η CPU β διαβάζει τη θέση χ. Το α παραμένει ακόμα, δεν έχει αλλάξει. Το β διαβάζει λοιπόν 1. Η CPU α αποθηκεύει το 0 στη θέση χ. Άρα αποθηκεύει το 0, τοποθετεί το 0 και έχει 0. Άρα, η χρονική στιγμή αυτρία βρίσκουμε μια συνέπεια. Ποια είναι αυτή η συνέπεια? Η συνέπεια είναι ότι για την θέση μνήμης χ, ο επεξεργαστής β νομίζω ότι είναι 1. Γιατί κάποτε ήταν 1 και δεν έχει ενημερωθεί ότι έχει αλλάξει τιμή. Ενώ το α βλέπει ότι έχει 0. Αυτό είναι ασυνέπεια μνήμης. Άλλη εικόνα έχει ο επεξεργαστής α. Για αυτή την ίδια διεύθυνση μνήμης χ, άλλη τιμή έχει ο β επεξεργαστής για την ίδια διεύθυνση μνήμης χ. Ασφαλώς, ως προγραμματιστές, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε συνεπείς συναλλαγές, να έχουμε μια συνέπεια στη μνήμη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με πολλούς τρόπους, θα το δούμε παρακάτω. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα καταρχήν στα παράλληλα συστήματα. Το πρόβλημα της συνάφειας ή συνέπειας, το ίδιο ακριβώς είναι. Είναι κοινό και στους πολυεπεξεργαστές και στους πολυυπολογιστές. Και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν ιδιωτικές μνήμες. Άρα λοιπόν, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φροντίζουμε να διευθετούμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Σχετικά με τους πολυεπεξεργαστές το είδαμε. Υπάρχει κρυφή μνήμη επίπεδου 1, που είναι ιδιωτική συνήθως, κρυφή μνήμη επίπεδου 3, που είναι κοινή. Άρα λοιπόν, αν αλλάξει κάτι στην Ελένα και δεν ληφθούν κάποια κατάλληλα μέτρα, τότε μπορεί οι άλλοι επεξεργαστές, εννοείται η Ελένα, απεικονίζει μια διεύθυνση X της RAM, άρα μπορεί κάποιος άλλος επεξεργαστής να έχει άλλη εικόνα για αυτή τη διεύθυνση. Είναι πολύ απλό το πρόβλημα, λοιπόν. Πολύ απλό στην κατανόηση, πολύ δύσκολο στη λύση. Στους υπολογιστές, πού είναι το πρόβλημα? Ότι και οι κόμβοι έχουν ιδιωτικές μνήμες και μπορεί να υπάρχει μια κοινή μνήμη. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, για παράδειγμα, μέσω remote memory στο OpenMPI. Να είναι, δηλαδή, κάποια περιοχή κοινόχρηστη που να έχει εξαχθεί στις υπόλοιπες διεργασίες. Και να μην έχουν ενημερωθεί οι επεξεργαστές για την αλλαγή. Τι πρόβλημα δημιουργεί η ύπαρξη λοιπόν κοινόχρησης μνήμης? Ότι πολλές μονάδες επεξεργασίας, κεντρικές μονάδες επεξεργασίας, επιχειρούν να διαβάσουν την ίδια θέση μνήμης. Πολλές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας επιχειρούν να γράψουν στην ίδια θέση μνήμης. Η σειρά των ετοιμάτων είναι διαφορετική. Υπάρχει μερικές φορές και κρυφή μνήμη που προκαλεί κάποιες αλλαγές. Απαιτούνται λοιπόν αυστηρά μέτρα, πρωτόκολλα για να μην δημιουργηθεί χάος. Οι δύο πιο κοινές τακτικές εγγραφής στην κρυφή μνήμη είναι εγγραφή προς τα πίσω, write back. Τι σημαίνει? Μόλις γράψουμε ένα επίπεδο, ας πούμε το Ελένα, τότε δεν το προχωράμε προς τα πίσω. Το κρατάμε back, το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ή στην κρυφή μνήμη, σαν να λέμε στο backlog της κρυφής μνήμης. Δηλαδή το κρατάει η κρυφή μνήμη, γίνεται μια γραφή. Για παράδειγμα, ο επεξεργαστής θέλει να γράψει τη διεύθυνση X της RAM. Αυτή η διεύθυνση X παραμένει η γραφή μέσα στην κρυφή μνήμη επίπεδου 1,
δεν ενημερώνεται η RAM και μόνο αν πρόκειται να γίνει eviction, δηλαδή να γίνει εκδίωξη της κρυφής αυτής γραμμής, τότε αποθηκεύονται τα δεδομένα στη RAM. Αυτό είναι write back, κερδίζουμε βέβαια σε χρόνο, γιατί αν έχουμε πάρα πολλές εγγραφές στην ίδια διεύθυνση μνήμης για παράδειγμα, τότε συνεχώς ενημερώνουμε με ελάχιστους κύκλους, ένα ή δύο κύκλους το πολύ, την κρυφή μνήμη και δεν στέλνουμε τα αιτήματα προς τη RAM και άρα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Όμως και εκεί εμφανίζεται το πρόβλημα. Για να δούμε και το άλλο είναι εγγραφή από μέσα το write-through. Write-through σημαίνει ότι μόλις κάνουμε μια εγγραφή σε μια διεύθυνση X, αυτή η διεύθυνση και ενημερώνει την κρυφή μνήμη επίπεδο 1, αλλά και όλα τα υπόλοιπα επίπεδα μέχρι τη RAM. Άρα, ενδεχομένως στην εγγραφή write-through έχουμε λιγότερο πρόβλημα με την ασυνέπεια, γιατί πάντα η RAM είναι ενημερωμένη. Βέβαια, το σύστημα είναι λίγο πιο αργό, το συνηθισμένο, γιατί οποιαδήποτε εγγραφή πρέπει να καταλήξει στη RAM, είναι μεν πιο αργό, αλλά είναι πιο συνεπές. Απ' την άλλη, το εγγραφή προς τα πίσω σημαίνει δεν γράφονται όλα στη RAM, γράφονται μόνο στην κρυφή μνήμη, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για συνέπεια. Έτσι λοιπόν η write back εγγραφή δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αν δύο διαφορετικές ειδικές κρυφές μνήμες έχουν την ίδια γραμμή, τότε η άλλη κρυφή μνήμη θα έχει τιμή που δεν ισχύει. Γιατί η εγγραφή παρέμεινε στην κρυφή μνήμη του πρώτου επεξεργαστή, ο άλλος επεξεργαστής δεν το ξέρει, άρα όταν διαβάζει τη RAM θα έχει άλλη εικόνα για τη RAM, άρα στο write back πιο συχνά βρίσκουμε τέτοιο πρόβλημα, πρόβλημα συνέπειας, ενώ στη write through ομοίως θα μπορούσε να είναι το ίδιο πρόβλημα, αλλά επειδή εκεί είναι κοινός διάβλος, υπάρχει πρωτόκολλο επόπτευσης διάβλου, snooping protocol, το οποίο σημαίνει ότι η κάθε κρυφή μνήμη κρυφακούει το διάβλο και αν ακούσει μια γραφή άλλης κρυφής μνήμης προς τη RAM, ελέγχει μήπως φέρει και αυτή τη διεύθυνση που η άλλη πάει να γράψει για να ενημερώσει τα δεδομένα που φέρει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόβλημα της συνέπειας και θα πρέπει ως προγραμματιστές συστημάτων παράλληλης κατανεμής επεξεργασίας να μπορούμε να το χειριστούμε. Βέβαια, το hardware κάνει πολύ καλή δουλειά, όπως θα δούμε στην διάλεξη αυτή την επόμενη φορά, την επόμενη Δευτέρα, αλλά θα πρέπει και εμείς ως προγραμματιστές να γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα. Ξαναλέω, στα μαθήματα που κάνουμε δεν αρκεί μόνο να μάθουμε να προγραμματίζουμε, πρέπει να ξέρουμε και τη θεωρία. Γιατί με τη θεωρία θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε και να εξηγήσουμε γιατί κάποια πράγματα συμπεριφέρονται διαφορετικά ίσως από το αναμενόμενο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και η θεωρία και το εργαστήριο. Η ώρα όμως ήρθε ώρα για να κλείσουμε αυτό το ωραίο δίωρο. Είδαμε αρκετά θέματα θεωρίας, είδαμε και κάποιες ασκήσεις που πιθανότατα θα πέσουν. Ίσως βέβαια τώρα αν είναι eye exams, δεν είναι ερώτημα όμως θα πέσουν, δηλαδή θα μπορούσε, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, εγώ θα ζητήσω από τους φοιτητές να γράψουν την άσκηση σε ένα χαρτί και να τη φωτογραφίσουν με το κινητό και να μου τη στείλουν. Ίσως θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες μέχρι να ανακοινωθεί. Βέβαια, ενδέχεται και η εξεταστική να μην ξεκινήσει αμέσως μόλις τελειώσει η θεωρία, να υπάρξει κάποιο διάστημα προσαρμογής, ίσως, και μετά να ξεκινήσουμε, αλλά έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες για να βρούμε τον τρόπο της να βρούμε τον τρόπο της εξέτασης. Κάποια άσκηση. Ποια άσκηση, Αλέξανδρε, θέλεις να λύσουμε? Προσπάθησε, σου κοπεί. Όποιος θέλει οποιοδήποτε θέμα να το λύσω, που δεν είναι π.χ. σε αυτά τα default θέματα που επιλέγω κάθε φορά να σας λύσω, να μου στείλετε email μια μέρα πιο πριν. Ενδεχομένως και τώρα θα μπορείς να μου στείλεις, Αλέξανδρε, email για την επόμενη διάλεξη. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μου λύσετε αυτή την άσκηση. Οτιδήποτε άσκηση θελήσεις, θα το λύσω. Στείλε μου, άμα θες και από αυτές τις επόμενες μέρες, request, ποια άσκηση θες να λύσουμε και θα το κάνουμε live. Αυτό το θέμα είναι να μου ζητάτε πράγματα. Εγώ βέβαια θα σας λύνω κάποιες ασκήσεις, αλλά θα ήθελα και τη δικιά σας. Αναφορά στο ποιο θέλετε να σας βοηθήσω, τη
δικιά σας βοήθεια. Λοιπόν, πάμε για quiz. Άρα, σταματάμε την διάλεξη και ανοίγουμε το καθιερωμένο πια quiz. Υπενθυμίζω ότι η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος είναι εν εξελίξη, άρα καλείστε στα πλαίσια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης που κάνει το Πανεπιστημίο μας, να πείτε τη γνώμη σας και για το δικό μου μάθημα και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Προτιμώ σχόλια τα οποία βοηθούν το μάθημα να βελτιωθεί. Το μάθημα συνεχώς βελτιώνεται. Κοιτάω τα σχόλια που μου στέλνετε και θα ήθελα να μιλήσετε με παρησία και θάρρος για θέματα που σας αρέσουν στο εργαστήριο και θέματα που ίσως θα πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ώστε του χρόνου ενδεχομένως να είναι λίγο διαφορετικό. Βέβαια, έχουμε το ιδιαίτερο ότι γίνονται από απόσταση τα μαθήματα, οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει τα μαθήματα από απόσταση είναι πολύ πιο ωραία ίσως από ότι με φυσική παρουσία, γιατί μπορώ να παρακολουθώ το μάθημα από το κρεβάτι με ένα καφέ στο χέρι. Πείτε το, πείτε τη γνώμη σας. Θα ήθελα να την ακούσω. Ξεκινάει λοιπόν το iQuiz. Καλή επιτυχία να έχετε. Στο YouTube θα σταματήσει η καταγραφή σε αυτό το σημείο και παραμένω μαζί σας για να δούμε τα αποτελέσματα του σημερινού quiz. Stop recording στο YouTube τώρα.